Κύριε Περιφερειά, ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Σας καλωσορίζουμε και η Υπουργέ στην ενότητα των Γερμανών. Απευθυνόμαστε στους πολίτες, γιατί τα περισσότερα λέγεται από τους δημάρχους. Η κυρία Γεροβασίλη είναι ένας άνθρωπος δικός μας της αυτοδιοίκησης. Όπως εσείς θα ξέρετε, άρα γνωρίζει και τα θέματα και τα προβλήματα. Αυτό το κωδίωμα στις δασκάλες για την επανίδευση του κράτους και πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Ένα κράτος για να το επανεκκλήσει πρέπει να πιστέψει τους ανθρώπους που είναι οι λειτουργοί στη δημόσια διοίκηση. Και πρέπει να θυμίσω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, και εγώ δεν κάνω πολιτική, ξέρετε πώς τοποθετούμε, αυτούς τους ανθρώπους τους είχε βάλει σε έναν αυτοματισμό, σε πολλές το περιπτώσεων σε διωγμό, και θεωρούσε ένα 15% εκ προημίου ότι είναι ανίκανοι να στελεχώνουν το κράτος. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το έχουμε στα υπόψη μας. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ενώ όλοι οι Δήμοι και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης μιλάνε για λήψη προσωπικού, με αρμοδιότητες που έχουμε και δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πολιτών, γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ, γιατί εξυπηρετούμε όλους εσάς. Την ίδια στιγμή λοιπόν που έχουμε λήψη προσωπικού, η αντιπολίτευση πολιτεύεται με προτάσματα που λέμε συρρήγνωση του δημοσίου. Άρα λιγότερο προσωπικό, λιγότερες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Ένας πολίτης, όπως όλοι μας, που ταλαιπωρείται, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του υποχρεώσεις, και ένας πολίτης ο οποίος του ζητάμε να είναι ενεργοποιημένος. Προς ποια κατεύθυνση και με ποια έκθεση. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τους προβληματίζουν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό, όπως και τον προηγούμενο Υπουργό, τον κ. Βερναδάκη, για την εμπιστοσύνη που δείξαν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί με το Υπουργείο έχει συγκροτηθεί μια 9-μελής ομάδα, 5 μέλη του Υπουργείου και 4 μέλη της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, όπου μαζί τρέχουμε την ανοιχτή διακυβέρνηση, που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Τα λέγαμε προχθές και με τον κύριο Παπά εδώ που ήταν. Η ανοιχτή διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ακούτε, πατάσει τη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη διαδρομή λειτουργία του κράτους. Άρα δηλαδή, δεν είναι τόσο εύκολο κάποιοι στην πορεία και στην εξέλιξη των πραγμάτων να βάλουν το δάχτυλο στο μέλι και να διαπλέκονται. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο το φορτίο της κυρίας Γεροβασίλη, είναι πολλά τα ζητήματα. Πρέπει να ξαναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας στα οργανογράμματα που περιγράφηκαν και από τους ανθρώπους του πρώτου βαθμού της αυτοδιοίκησης και τους συναδέλφους τους δημάρχους. Διότι αν δεν επαναπροσδιορίσουμε, δεν ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και πρωτίστως τα προβλήματα, τότε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα βγούμε στον ξέρω. Όλα αυτά όμως τι απαιτούν, ενότητα, συνέργειες και όλοι μαζί από κοινού να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τα πράγματα. Και ένας τόπος, κύριε Δήμαρχε, καλυτερεύει όταν καλυτερεύουν οι άνθρωποι. Ευχαριστώ, Δήμαρχε.